επεισόδιο της σειράς On Fire και σήμερα βρισκόμαστε στο Λαμία Fight Club, όπου θα συναντήσουμε τον ιδιοκτήτη της σχολής αλλά και προπονητή της εθνικής μας ομάδας στο Παγκράτιο, Βαγγέλη Κούτρα, ο οποίος θα μας μοιήσει στα μυστικά του αθλήματός του. Απολαύστε. Τι είναι το Παγκράτιο αλλά και το grappling και η διελκυστίνδα με τα οποία ασχολείστε επίσης? Τα βάλουμε σε μία σειρά. Το Παγκράτιο είναι ένα αρχαίο ελληνικό ολυμπιακό αγώνισμα. Είναι η μητέρα των μεικτών μαχητικών αθλημάτων και ανήκει στην οικογένεια της πάλης, στα μη ολυμπιακά αθλήματα. Το grappling είναι η μάχη εδάφους, η μάχη ποταγής που ανήκει αυτό στην Ομοσπονδία της πάλης και είναι ένα αγώνισμα αναγνωρισμένο ως προ-ολυμπιακό. Και η διελκυστίδα είναι ένα παλιό ολυμπιακό αγώνισμα, παύλα παιχνίδι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα μαχητικά αθλήματα, αλλά είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αθλητισμού, το οποίο φέρνει χαρά και παιχνίδι, κυρίως στους μικρούς και στους μεγάλους, και το καλλιεργούμε σαν ένα μέρος του συλλόγου και των σωματείων μας, για να αναπτύσσουμε τη μυϊκή μας δύναμη πιο πολύ. Είναι κομμάτια όλα του αθλητισμού, με διαφορετικές δομές τα δύο από το τρίτο, αλλά είναι μέρη του συλλόγου και όλων των σωματείων της οργάνωσής μας. Ποια είναι η σχέση του Παγκρατίου με το σήμερα? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, γιατί έχει παρεξηγηθεί πολύ έντονα η παρουσία του Παγκρατίου στη σημερινή εποχή. Το Παγκράτιο είναι ένα αγώνισμα το οποίο, όπως προείπα, έρχεται από το παρελθόν μας, ειδικά στην Ελλάδα, έρχεται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά σε βάθος χρόνου χάθηκε. Χάθηκε με την έννοια ότι χάθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και έγινε αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 χωρίς το Παγκράτιο μέσα. Η παρουσία του στη σύγχρονη εποχή, στο χώρο των μαχητικών αθλημάτων, έγινε μέσα από έρευνες οι οποίες προσπαθούσαν να υποστηρίξουν την έννοια του Παγκρατίου. Η έννοια του Παγκρατίου είναι το παν κράτος, ο πιο δυνατός. Είναι ένα αγώνισμα ολικής σύγκρουσης και επαφής. Άρα στη σύγχρονη εποχή το Παγκράτιο είναι μάλλον κάτι σαν ο πατέρας των μεικτών μαχητικών αθλημάτων, που έρχεται να δώσει ιστορικό υπόβαθρο σε αυτό που ο κόσμος λέει πλέον MMA. Βέβαια, όχι στην μορφή των αγώνων μέσα σε ένα κλουβί, των αγώνων σε μία παλέστρα, των αγώνων με όλα τα μέτρα προστασίας για τους αθλητές, σε μία μεικτή μάχη. Ποιος ο ρόλος του Βαγγέλη Κούτρα στο Παγκράτιο? Ο ρόλος μου ξεκινάει, η παρουσία μου μάλλον ξεκινάει από το 1995, όταν έκανα στροφή από το καράτε που ασχολιόμουν τότε στο Παγκράτιο και έδεσα με το άθλημα αυτό. Πέρασα σαν πρωταθλητής Ελλάδος και πρωταθλητής Ευρώπης. Μετά εξελίχθηκα λόγω γυμναστικής ακαδημίας σαν καθηγητή φυσικής αγωγής και ως προπονητής του αθλήματος. Εκλέχθηκα ως μέλος διοίκησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παγκρατίου, και από την ώρα που το αγώνισμα κατατάχθηκε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης μέσω της GAISF, πλέον είμαι μέλος της Παγκοσμίου Επιτροπής Παγκρατίου της Πάλης και από τα άτομα τα οποία είμαι υπεύθυνος ανάπτυξης και διάδοσης του αθλήματος μέσω της UVV. Τι αγώνες έχει η σύγχρονη μορφή του και πού υπάγεται στα βαρέα αθλήματα της Ολυμπιακής Επιτροπής? Καταλαβαίνεις ότι λόγω της σύγχρονης εποχής έπρεπε να γίνει μια μορφοποίηση της ιστορικής μορφής του Παγκρατίου. Δεν μπορούσε να έρθει όπως ήταν στα παλιά χρόνια. Το Παγκράτιο λοιπόν πλέον, σύμφωνα με την UVV, έχει 4 διαφορετικά αγωνίσματα. Έχει το αγώνισμα που λέγεται Pancration Elite, είναι το αγώνισμα πλήρους επαφής. Είναι ο ορισμός του αρχαίου Παγκρατίου όσο μπορεί να έρθει σύγχρονη η Ελλάδα, με χτυπήματα σε όλο το κορμί και στο πρόσωπο, αυτό που λέμε, όπως είπα και πριν, MMA, συνεραστεχνική του μορφή. Έχει το αγώνισμα του Pancration, το οποίο είναι παρόμοιο με το Pancration Elite, αλλά είναι μόνο χτυπήματα στο κορμί και μάχη στο έδαφος. Έχει τα τεχνάσματα αυτοάμυνας, ΕΑΣ και Αταλάντη, που είναι ζευγάρια που κάνουν εικονική αυτοάμυνα και παρουσιάζουν ξεχωριστά κομμάτια του στο πώς γίνονται σε μια επίθεση ένας εναντίον ενός, και το ίδιο σε ομαδικές επιθέσεις, για να δείχνει αν μπορεί ο αμυνόμενος να ανταπεξέλθει σε επιθέσεις με πολλαπλά χτυπήματα και πολλαπλά άτομα. Τα 4 αυτά αγωνίσματα ενός ενιαίου αθλήματος του Παγκρατίου είναι τα κομμάτια τα οποία καλλιεργεί η UVV μέσω της Επιτροπής Παγκρατίου, έτσι ώστε να δείχνει τη μορφή του αγωνίσματος στη σύγχρονη εκδοχή του, με την ταυτότητα που έχει, όπως γίνεται, από το ιστορικό παρελθόν που προέρχεται.
Μιλήστε μας για τις βλέψεις και τους στόχους. Στόχοι. Στόχοι όπως κάθε αγώνισμα έχει είναι η επανένταξή του, η επανάκαμψη του Παγκρατίου στα Ολυμπιακά αθλήματα, στην Ολυμπιακή οικογένεια. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης, έχοντας γνώση της βαρύτητας του ονόματος Παγκράτιο, προσπαθεί με συντεταγμένα βήματα μέσα από την Επιτροπή μας αλλά και, από, και αυτή σαν κεντρική διοίκηση να επαναφέρει το αγώνισμα για αρχή στα αναγνωρισμένα προολυμπιακά αγωνίσματα, όπως είναι και το γκράβλινγκ που ανέφερα πιο πριν, και μετά να έχει, έχοντας και τη βαρύτητα του ονόματος στο Παγκράτιο, να επανακάμψει ως ολυμπιακό αγώνισμα. Βέβαια, αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι πολύ μεγάλος, γιατί η επαναδραστηριοποίηση του αθλήματος ξεκίνησε από το 1995-96 στη Λαμία και από το 2002 μέσω της UVV παγκοσμίως. Και αυτό τώρα έχει μία πορεία η οποία καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη και έχει δρόμο. Γιατί όσο έχει το Παγκράτιο, έχει το εξής καλό. Έρχεται από έναν Ολυμπιακό δρόμο, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο ως αγώνισμα σε σχέση με τα άλλα αγωνίσματα που και αυτά διεκδικούν την παρουσία του στον Ολυμπιακό χάρτη. Οπότε, ναι, δηλαδή όταν έχεις να έρθεις να αντιμετωπίσεις αγωνίσματα όπως είναι το kickboxing, όπως είναι το καράτε που έγινε Ολυμπιακό και βγήκε, το σαβάτ. Δηλαδή αγωνίσματα ολικής σύγκρουσης, πρέπει να δείξεις τη διαφορετικότητά σου και πρέπει να δείξεις και την ιστορικότητά σου. Το κομμάτι ιστορικότητας το καλύπτεις εύκολα γιατί το όνομα, ξαναλέω, είναι βαρύ. Αλλά η σύγχρονη μορφή πρέπει να δείξεις την πορεία, δηλαδή τα ανάλογα μέλη που θέλει η Ολυμπιακή Επιτροπή, σε γυναίκες, σε άντρες αγώνες, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε μικρά παιδιά. Και όλα αυτά με τους κώδικες ασφαλείας που είναι πάρα πολύ υψηλοί. Αυτός είναι ένας δρόμος τον οποίο έχουμε αποφασίσει σαν Επιτροπή να βαδίσουμε και να καταφέρουμε να επανεντάξουμε το αγώνισμα εκεί που ανήκει, στο δρόμο και μάλλον εκεί που ήταν και πρέπει να επανέλθει. Αλλά ο δρόμος δεν είναι εύκολο να περπατηθεί, παρόλο που το όνομα είναι έτσι ιστορικό και βαρύ. Ποια η εξέλιξη του αθλήματος στην Ελλάδα? Σταδιακά μέσα να γίνει γνωστό το άθλημα μέσα στα σωματεία, να αναπτυχθεί μέσα στα παιδικά τμήματα των σωματείων και των συλλόγων, μέσα από πανελλήνια πρωταθλήματα και αναπτυξιακές ημερίδες να γίνει η πολιτιστική μας ταυτότητα και κληρονομιά και να γίνει ακόμα πιο γνωστό. Ξέρεις ότι έχουμε το πρόβλημα ότι σαν Έλληνες, τη σύγχρονη Έλληνες, εξυπηρετούμε πιο εύκολα μέσα στο μυαλό μας ένα ξένο όνομα παρά το δικό μας ελληνικό. Και μέσα αυτό να χτίσουμε αυτή την αγωνιστική συνείδηση του ελληνικού αγωνίσματος Παγκρατίου και από εκεί σιγά σιγά η UVV να το πάρει και αυτό που λέγαμε στη προηγούμενη κουβέντα μας, να το αναπτύξει σταδιακά. Η Ελλάδα έχει το καλό ότι έχει αθλητές με μαχητικό πνεύμα σε όλα τα αθλήματα. Έχει το κακό ότι δεν ερχόμαστε εύκολα στα δικά μας αγωνίσματα, όπως είναι το Παγκράτιο και η Διελκυστίδα. Νομίζω όμως ότι με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης και στα προγράμματα που το έχει βάλει η διοίκησή της και στα προγράμματα που ακολουθούμε με τις οδηγίες της UVV, το Παγκράτιο θα πάρει την πορεία και την ανάπτυξη που του αρμόζει και με τα όνειρα της πρώτης εκκίνησής του 1995-96 στην πόλη της Λαμίας και με το βλέμμα στο αύριο όπως το έχουμε βάλει σαν Παγκόσμια Επιτροπή Παγκρατίου. Ποιες οι κατακτήσεις και τα τρόπαια του Βαγγέλη Κούτρα? Δεν είναι ωραίο να περιαυτολογείς έτσι, αλλά η πορεία μου ξεκίνησε ως πρωταθλητής Ελλάδος στο καράτε, στο τότε Οκινάουα καράτε που δεν ήταν επίσημο αναγνωρισμένο σύστημα. Λόγω της παρουσίας μου στη Γυμναστική Ακαδημία και συνειδητοποιώντας πλέον ποια είναι η κανονική μορφή του καράτε μέσω σε ΛΟΚ, ασχολήθηκα και με το Σότοκαν καράτε, μετά έγινα πρωταθλητής Ελλάδος σε αυτό. Πρωταθλητής Ελλάδος στο Παγκράτιο, πρωταθλητής Ευρώπης στην πρώτη διοργάνωση Παγκρατίου που διεξήχθη στη Λαμία το 1999 υπό την τότε αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παγκρατίου. Μετά τώρα, επειδή μου άρεσε να αγωνίζομαι και επειδή στο Παγκράτιο είχα φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο και έπρεπε να στραφώ στη διαιτησία, βρήκα ευκαιρία έτσι μεγαλώνοντας να στραφώ λίγο στο χώρο του Brazilian Jiu-Jitsu και να συμμετέχω στους αγώνες Masters. Εκεί έχω καταφέρει να κατακτήσω πανευρωπαϊκά τρόπαια και στο χώρο του ενδύματος που λέγεται Gi και στο χώρο χωρίς το ένδυμα που είναι το No Gi, στην ηλικία βέβαια των Masters, το οποίο δεν είναι όπως είναι η ηλικία των εφήβων αντρών, αλλά είναι ικανοποιητικό για τον εγωισμό ενός άντρα που φαίνεται ότι είναι ακόμα μαχητής και αγωνίζεται και στα 48 του. Αυτή είναι η πορεία μου. Είναι τώρα, συμπληρώνω φέτος, είναι το ωραίο ότι συμπληρώνω 38 χρόνια ενασχόλησης από το 1984 και 20,
και 30, όχι, 20 χρόνια έχοντας το σύλλογο στη Λαμία το σωματείο, σαν κεντρικός προπονητής. Οπότε ο συνδυασμός και να αθλούμε, να αγωνίζουμε στην ηλικία των μάστερς, αλλά και να είμαι προπονητής και να αγωνίζω μαζί με τα παιδιά μου και με τους μαθητές μου, είναι ένα ωραίο συνέστημα. Πιο πλούσια καριέρα δεν νομίζω να γίνεται. Εντάξει, όχι, κοίτα να δεις. Η καριέρα ενός αθλητή έχει τις νίκες, έχει τις ήττες. Πιο πλούσια όμως ψυχικά από το να αγωνίζεσαι. Στην αρχή ήμουν πολύ χαρούμενος όταν έπαιρνα μία νίκη και πολύ στεναχωρεμένος όταν είχα ήττες. Θα σας πω ότι μεγαλύτερη χαρά ένιωσα όταν έπαιξα στην ίδια διοργάνωση, στον ίδιο αγωνιστικό χώρο, δίπλα-δίπλα παλέστρες με το γιο μου που αγωνιζόταν στην κατηγορία των εφήβων και εγώ στην κατηγορία των μάστερς. Εγώ έχασα, αυτός κέρδισε. Αλλά το συνέστημα αυτό του να αγωνίζεις, το λέω και να τριχιάζω, το συνέστημα του να αγωνίζεις δίπλα-δίπλα στο παιδί σου, να είσαι στην παλέστρα μαζί του και να τον βοηθάς σαν προπονητής, αλλά να ακούς και την υποστήριξη από αυτόν και από τα άλλα, γιατί και τα δύο μου παιδιά ήταν εκεί, τα τρία μου παιδιά, τα δύο ήταν εκεί, να σε στηρίζουν να παίξεις και οι μαθητές σου να είναι δίπλα, είναι το πιο μεγάλο όφελος ή η πιο μεγάλη χαρά που έχω εισπράξει από την παρουσία μου στους αγωνιστικούς χώρους. Ότι κατάφερα και καταφέρνω, υγεία έχουμε, δόξα τω Θεώ, να αγωνίζομαι παράλληλα όχι μόνο με τους μαθητές μου αλλά και τα παιδιά μου. Και ακόμα περισσότερο και με τους μαθητές των μαθητών μου. Αυτό όλο είναι που με γεμίζει και με κάνει να το θεωρώ πιο μεγάλο μετάλλιο από τα κύπελα που έχω πάρει και από τα μετάλλια και από τις διακρίσεις μέχρι τώρα. Κεφάλαιο Εθνική Ομάδα. Μιλήστε μας γι' αυτό. Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα είναι η εικόνα μιας χώρας στο αγώνισμα που εκπροσωπεί στο εξωτερικό. Ξέρεις, όσο και να είσαι μέλος του μεγαλύτερου κομματιού της Παγκόσμιας Επιτροπής, εγώ τώρα του Παγκρατίου της πάλης, πάντα στο πίσω μέρος, επειδή είχα διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής, η εικόνα, η αποστολή που θα φέρει η Ομοσπονδία στο εξωτερικό είναι αυτή που με καίει εξίσου, βέβαια με τις εικόνες των άλλων, μέσα μου όμως αυτό που με καίει. Να δω πώς θα πάνε τα παιδιά, να δεις πώς είναι προετοιμασμένα. Ερχόμενοι ειδικά οι εθνικές ομάδες τώρα από το αποτέλεσμα, από την εποχή COVID που βγαίνουμε δυναμικά, να πάμε σε ένα, να επανέλθουμε στη φυσιολογική πορεία του αθλητισμού. Είναι κομμάτια τα οποία σε προβληματίζουν πάντα, ειδικά όταν έρχεσαι στο αεροδρόμιο να βρεθείς με τα παιδιά που είναι να αγωνιστούν και έχοντας την ιδιότητα πλέον, όπως σου είπα, του μέλους της Επιτροπής, ναι, να δεις το αγώνισμα να προχωρήσει καλά, αλλά και η ομάδα της χώρας σου να δώσει λίγο, γιατί είναι το εθνικό της αγώνισμα. Το ίδιο όμως, να ξέρεις, με απασχολεί και όταν βλέπω τα παιδιά από το grappling, το ίδιο με απασχολεί όταν βλέπω και τα παιδιά από τη διελκυστίδα. Αλλά μιλώντας, επειδή το Παγκράτιο είναι εμένα, το αγώνισμά μου προέρχομαι από εκεί, από τα σπάργανά του. Βλέποντας την παρουσία των αθλητών, έχοντας κατακτήσει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια και κάποιοι παλιοί αθλητές δικοί μου από το σύλλογο πριν φύγω από τη θέση μου και μπω στην επιτροπή. Και βλέποντας την εξέλιξη αυτή, το κομμάτι που λέμε εμείς εθνική ομάδα είναι αυτό που πραγματικά ονειρευόμασταν σαν επιτροπή, ειδικά το ελληνικό κομμάτι, εκπροσώπηση του αθλήματος, γιατί είναι παιδιά τα οποία εκτός από πρωταθλητές στα κομμάτια τα δικά τους, είναι πραγματικά εκπρόσωποι του αθλήματος στο εξωτερικό, γιατί είναι χαμηλών τόνων άνθρωποι, είναι καλοί αθλητές και κυρίως αγωνίζονται σωστά. Δηλαδή το F αγωνίζεστε, είναι πρεσβευτές του F αγωνίζεστε στο εξωτερικό και αυτό εμάς μας γεμίζει. Τώρα, η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν μας επιτρέπει εύκολα να έχουμε πλήρη εκπροσώπηση σε όλες τις κατηγορίες. Το καλό είναι λοιπόν ότι εκεί έρχεται η Ομοσπονδία της Ελλάδος, της Πάλης, η οποία στηρίζει αυτό το έργο μας ακόμα πιο πολύ, το έργο των παιδιών της Εθνικής Ομάδος και της Επιτροπής, και ανεβαίνει ο αριθμός εκπροσώπησης των αθλητών στο εξωτερικό, στα πρωταθλήματα της UVV στο Παγκράτιο. Το ίδιο συμβαίνει και με το grappling, που αρχίζει και εξελίσσεται πάρα πολύ δυνατά και πάμε σε πλήρες εκπροσωπήσεις και εκεί αθλητών. Η διελκυστίδα είναι ακόμα στα σπάργανα. Προσπαθούμε και εκεί να δούμε, γιατί θα πάει μια ομάδα μιας κατηγορίας, η οκτάδα, με τους αναπληρωματικούς μέσα, αλλά κατά βάση είναι κάτι το οποίο έρχεται βήμα-βήμα, έρχεται σιγά-σιγά, μας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε παλμούς, να ανεβάσουμε αριθμούς μέσα από τις συμμετοχές σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Τα προγράμματα που έχουμε εφαρμόσει είναι ανταποδοτικά για τους αθλητές, δηλαδή τα κόμιστρα στους αθλητές στα πανελλήνια πρωταθλήματα να γυρίζουν στα μέλη στις εθνικές ομάδες. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να φέρουμε πιο κοντά και πιο εύκολο να κάνουμε σε αθλητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Οι εθνικές ομάδες είναι στη σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτές που κάνουν τον Έλληνα πιο υπερήφανο
Γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Και το να ακούγεται ελάχιστες φορές, δεν έχουμε τη δυνατότητα συνέχεια ο εθνικός ύμνος, γιατί συναγωνιζόμαστε με εισάξιους και πάρα πολλές φορές καλούς αντιπάλους. Να βλέπουμε παιδιά να σηκώνουν τη σημαία μέσα σε διάφορα στα μήκη και πλάτη του κόσμου, την ελληνική σημαία. Να βλέπουμε παιδιά να παίζει ο εθνικός ύμνος για αυτούς και μετά για μας, γιατί σαν, και σαν διοικητικούς, αλλά και για τη χώρα μας και στα μικρά τα αγωνίσματα αυτά που εκπροσωπούμε τώρα και ακόμα περισσότερο και στα Ολυμπιακά. Είναι μια ψυχική ανάταση και είναι κάτι το οποίο μέσα, ας πούμε, από παρουσιάσεις όπως αυτή που κάνουμε σήμερα, που θα φαίνεται το έργο των παιδιών αυτών, δίνει στον κόσμο τη δυνατότητα να είναι λίγο πιο χαρούμενος μέσα στη δύσκολη εποχή, μέσα στα σκοτάδια της καθημερινότητας, μια χαρά και μια ότι εδώ είμαστε, παλεύουμε δυνατά, θα βγούμε και στο αύριο ακόμα πιο δυνατοί. Πώς έρχεται ένα παιδί στον χώρο των βαρέων μαχητικών αθλημάτων και συγκεκριμένα στο άθλημα του Παγκρατίου? Πώς έρχεται ένα παιδί? Συνήθως τα παιδιά με ειδικές ηλικίες έρχονται επειδή οι γονείς τους παλιότερα ή κάνανε ένα μαχητικό αγώνισμα και, θέλουν, και έχουν εισπράξει τα ωφέλη οι ίδιοι, ή πολλές φορές δεν κάνανε οι γονείς επειδή ερχόμασταν από δύσκολες εποχές που, που θα πας το παιδί σου καράτε. Και το έχουν αποθυμένο. Και ναι, και υπάρχει αποθυμένο γιατί δεν μάθησε ο μπαμπάς, δεν μάθησε η μαμά. Οπότε αυτοί σαν γονείς θέλουν να φέρουν τα δικά τους τα παιδιά να γνωρίσουν αυτό το χώρο. Επίσης έρχεται γιατί ήρθε ένας φίλος. Ένας φίλος στο σχολείο έχει φέρει ένα φίλο και ο ένας παρασύρει τον άλλον. Παλιά έπαιζε ρόλο πολύ όταν βλέπαμε στο σινεμά ταινίες με τον Bruce Lee. Πιο μετά ήρθε ο Van Damme. Στην πορεία αυτό, επειδή υπάρχει η απελευθέρωση του διαδικτύου με τα πολλά βίντεο στο YouTube και τα πολλά ερίσματα του κόσμου που να βλέπει ο ένας να μιλάει με τον άλλον, άνοιξε η αγορά, είναι πράγματα οποία ερεθίσματα. Κάνουν τον κόσμο να θέλει να γνωρίσει τα μαχητικά αθλήματα. Παλιότερα, ας πούμε, πιο εύκολα θα πηγαίναμε τα παιδιά μας μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή στίβο, και ειδικά τώρα όλοι ονειρεύονται το παιδί τους, μπορεί να είναι ένας μικρός Μέση ή ένας μικρός Ρονάλντο. Αλλά η ανάγκη της εποχής, πολλές φορές η σκληρότητα της καθημερινότητας, κάνει το γονιό να συνειδητοποιήσει ότι η παρουσία του παιδιού του μέσα σε ένα σύλλογο μαχητικών αθλημάτων αρχίζει να χτίζει την αυτοπεποίθησή του, αρχίζει να βοηθάει τον αυτοέλεγχο του παιδιού και συνήθως καταλαβαίνει ότι το εξοπλίζει και πιο πολύ να αισθάνεται σίγουρο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει μια δύσκολη στιγμή. Και να ξέρεις κάτι, μια δύσκολη στιγμή δεν είναι απαραίτητα μια φασαρία. Μια δύσκολη στιγμή μπορεί να είναι όταν κάποια παιδιά από την παρέα μπορεί να σε πειράζουν γιατί είσαι λίγο πιο γεμάτος σε κιλά. Μπορεί να είναι επειδή είσαι λίγο διαφορετικός και αυτό το αναδεικνύουν. Ξέρουμε ότι και τα παιδιά στα σχολεία είναι πολύ σκληρά και η εποχή του bullying που λέμε είναι κομμάτι από αυτό. Τα μαχητικά αθλήματα λοιπόν βοηθάνε πάρα πολύ στο να χτιστεί αυτοπεποίθηση σε ένα παιδί και να μπορεί να ανταπεξέλθει πιστεύοντας τον εαυτό του. Δεν είναι ανάγκη να γίνεις πρωταθλητής σε μια παλέστρα. Το μαχητικό αγώνισμα σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις πρωταθλητής στη ζωή, να μπορεί να πιστεύεις σε ένα ακόμα πιο πολύ. Και κατά κύριο λόγο, οι σύλλογοι που έχουν καθηγητές φυσικής αγωγής που είναι παιδαγωγοί, βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβει, γιατί αυτοί οι προπονητές καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πώς χτίζεται ο αθλητής τους. Αντίθετα, ξέρουν ότι πρέπει να στηρίξουν το οικοδόμημα της οικογένειας. Γιατί εκεί πονάμε στα μαχητικά αθλήματα. Στις παλιότερες εποχές, ο δάσκαλος ήταν και ο κεντρικός που αποφάζει τι θα κάνει ο μαθητής του, τι σπουδές, πού θα πάει, να τον κρατήσει κοντά του γιατί μπορεί να μην έχει αθλητές, να μην τον αφήσει να φύγει από μια μικρή επαρχιακή πόλη, που ήταν ένα λάθος οικοδόμημα. Ο αθλητής πρέπει να έρθει στο σύλλογο να διασκεδάσει, να αθληθεί, να παίξει στις παιδικές ηλικίες και από εκεί θα χτίσουμε τον έφηβο που θα έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ή την νεάνιδα, τον αθλητή που θα συμμετέχει σε αγώνες, αλλά κατά κύριο λόγο το χρήσιμο μέρος στην κοινωνία που έρχεται δυναμικά με ιδέες, είναι σίγουρο για τον εαυτό του και αθλείται και έχει υγεία. Αυτός είναι ο σκοπός του περιφερειακού σωματείου και με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να φέρουμε τα παιδιά μας μέσα. Τώρα στο Παγκράτιο, επειδή η αγορά είναι ανοιχτή και ακόμα το αγώνισμα αναπτύσσεται, παρόλο που το εθνικό μας αγώνισμα και ανταγωνίζεται χώρους όπως είναι το καράτε που είναι πιο φτασμένο αγώνισμα, το ταϊκβοντό και το τζούντο ή άλλα αθλήματα βαριά, η Ομοσπονδία της Πάλης και η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχουν φτιάξει κάποια προγράμματα ανάπτυξης του αθλήματος που έχουν βάσει την παιδαγωγική του μορφή και στην αγωνιστική του και αυτά βοηθούν στο να γίνει πιο εύκολα η προσέγγιση του παιδιού μέσα από παιχνιώδεις μορφές παρουσίασης του Παγκρατίου
στην κύρια φάση του αγωνιστικού. Έτσι, αλλά πρέπει να έρθει στο σωματείο να το γνωρίσεις. Εκεί λίγο ακόμα υστερεί το Παγκράτιο, στο πώς θα το γνωρίσει ο κόσμος για να μπει μέσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και πιστεύοντας ότι στο εξωτερικό πρόσωπο αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Ο κόσμος πάει πολύ πιο εύκολα στο Pancration, επειδή είναι ο πατέρας του MMA, του σύγχρονου MMA, ενώ στην Ελλάδα όταν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, ίσως αν θες, γιατί υπάρχουν πολλές κακές διοργανώσεις MMA στην Ελλάδα, γιατί το αγώνισμα δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από την Guys, και όπως παλιότερα και στο kickboxing υπήρχαν χίλιοι πρωταθλητές kickboxing, τώρα υπάρχουν και χίλιοι πρωταθλητές MMA, δεν έχει μπει ακόμα σε μια σωστή δομή. Αλλά βλέποντας ένας γονιός την εξέλιξη του παιδιού του, γιατί το Παγκράτιο είναι ένα αγώνισμα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις και να αμυνθείς και να προστατευτείς και στα τρία και στις τρεις δομές του αθλήματος. Δηλαδή, μπορεί να θα μάθεις να χρησιμοποιείς τα χέρια σου και τα πόδια σου, θα μάθεις να παλεύεις και θα μάθεις και στο τρίτο μέρος να παλεύεις το έδαφος. Και όλα αυτά θα τα συνδέσεις. Η δομή αυτή σε κάνει να έχεις πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί είναι ολοκληρωτική μάχη και ολοκληρωτική αυτοάμυνα. Βέβαια, η αυτοάμυνα του αγωνίσματος είναι διαφορετική από το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά αυτό χτίζεται με την επανάληψη, με τον καιρό. Το βασικό είναι να μπει ένα νέο παιδί ή και ένας μεγάλος άνθρωπος μέσα σε ένα σύλλογο. Να περνάει καλά την ώρα της προπόνησης και εκεί σιγά σιγά θα συνειδητοποιήσει τα ωφέλη βιώνοντάς τα από κοντά. Αυτός είναι ο κύριος στόχος σε ένα σωματείο. Βλέποντας και εξελίσσοντας. Ποια είναι η σχέση της σύγχρονης μορφής του Παγκρατίου με το MMA? Ναι. Θέλω να το θεωρώ ή το βλέπω ως ιστορικά ως πατέρα του MMA, το Παγκράτιο, το σύγχρονο Παγκράτιο. Ουσιαστικά όμως, αν θέλω να είμαι αντικειμενικός, είναι αυτό που λέμε εραστεχνικό MMA. Δηλαδή, δεν έχει τους χώρους που γίνονται το σκληρό MMA, τα κλαμπ ή τα γήπεδα που έχουν τους στοιχηματισμούς. Βλέπεις κόσμο που κάθε, όπως καλή ώρα, μεγάλες εταιρείες όπως είναι το Bellator και το UFC. Υπάρχουν κόσμοι σε ρωτώντες, κρασιά, τραπέζια, σε γήπεδα μεν, αλλά με κάποιους ιδιαίτερους καλεσμένους μπροστά ή σε σκληρά στάδια απρόσωπα. Το Παγκράτιο είναι παλέστρα, είναι φως, είναι η μορφή του αγώνα παρεμφερεί με το σκληρό MMA, αλλά με πιο μεγάλα γάντια, με επικαλαμίδες, με κανόνες που ξεχωρίζουν από την αγριάδα και τη σκληρότητα, με κατάσταση μάλλον θα έλεγα αγωνιστική, πιο σπορ. Δηλαδή, έχει σκοπό να υποτάξεις τον αντίπαλό σου, όχι να τον κάνεις να οδηγηθεί σε εγκατάλειψη, όχι να τον ισοπεδώσεις. Το σκληρό MMA, το επαγγελματικό, πρέπει να ισοπεδώσεις, να κερδίσεις με κάθε κόστος. Γι' αυτό και τα γάντια, άμα δεις, είναι πολύ λεπτά τεσσάρια, δεν υπάρχουν προφυλάξεις στα πόδια. Είναι η επαγγελματική έκδοση του αθλήματος. Το Παγκράτιο και το ερασινικό MMA έχουν επικαλαμίδες, τα γάντια είναι με πιο μεγάλο μαξιλαράκι, τα χτυπήματα με τους αγώνες σταματάνε στο πρόσωπο, τα γόνατα μένουν μόνο στο κορμί. Είναι μικρές διαφορές οπτικά για κάποιον που δεν ξέρει, είναι μεγάλες διαφορές για κάποιον που γνωρίζει. Και το μεγαλύτερο, δεν είναι το άγριο αγώνισμα που κλείνει την πόρτα από ένα κλουβί και μπαίνουν μέσα, που είναι για ενήλικες μόνο, και παρουσιάζεται σε μικρά παιδιά σε πιο light μορφή, απλά για να καταλάβουν τη διαφορά του χώρου ring με το χώρο κλουβί. Γιατί το υπάρχει MMA και σε ring, υπάρχει MMA και σε κλουβί. Το Παγκράτιο λοιπόν έχει καταφέρει να κρατήσει την εραστεχνική ταυτότητα του αθλητισμού και η UVV το καλλιεργεί μέσα σε μια παλέστρα. Είναι ανοιχτή από παντού, έχει την έξοδο, έχει τη διαφυγή, έχει τον ελανοδίκη, το διαιτητή που είναι ακριβώς από πάνω, όπως και στο MMA βέβαια, και ελέγχει το αγώνισμα, αλλά η προστασία που έρχεται από τα γάντια, από την κάσκα και από τις καλαμίδες και από τα σπασουάρ, βοηθάει πιο πολύ σε σχέση με την επαγγελματική του μορφή. Ο Βαγγέλης είναι σύζυγος, πατέρας, καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής παράγοντας. Πώς τα συνδυάζει όλα αυτά? Είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, το σύζυγος και πατέρας είναι το δημιουργικό κομμάτι της ζωής, είναι η φυσική συνέχεια της εξέλιξης του παιδιού που έγινε έφηβος, που έγινε άντρας, και τη τύχη που είχα η σύζυγός μου να είναι και αυτή η πρωταθλήτρια κολύμβησης και καθηγήτρια και αυτή φυσικής αγωγής, και να ταιριάζουμε πολύ έχοντας την ίδια εμπειρία από τον αθλητισμό με τη χειρουργία, για να μπορούμε να στηρίζει ο ένας ως άλλος στην αθλητική και στην προπονητική του διέξοδο. Αυτό να ξέρεις είναι από το πιο σημαντικό κομμάτι. Τώρα,
το πατέρας έχει σχέση ακριβώς ότι μεγαλώνοντας εγώ στην παλέστρα και όντας σαν προπονητής και με τη Γεωργία να είναι στο χώρο της πισίνας, καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά μας μεγαλώσαν στον αθλητικό κόσμο, όχι γιατί το θέλανε, γιατί εδώ δούλευε ο μπαμπάς και η μαμά, παίζανε μέσα στο χώρο, μάθανε να μεγαλώνουν, μπουσουλούσανε μέσα στο χώρο ή κολυμπούσαν στην πισίνα και εξελίσσονται μέσα από το χώρο. Αυτόματα το ένα δηλαδή υποστήριζε τη μία κατά την παρουσία του άλλου. Και αντί τα παιδιά να μεγαλώνουν στο σπίτι, κατάφεραν και μεγαλώναν μέσα στις παλέστρες και μέσα στις πισίνες. Η πορεία έφερε σαν καθηγητής φυσικής αγωγής στο να γίνω προπονητής στο άθλημα που ήμουν αθλητής και το αγαπούσα. Και μετά η εξέλιξη, όπως σου είπα, ήταν από την ώρα που πέρασα ως καθηγητής σχολείο να μην συντηρώ τόσο πολύ το προπονητικό μου κομμάτι, απλά να είμαι τεχνικός σύμβουλος σε κομμάτια τέτοια, αλλά να αρχίσω να λειτουργώ ως παράγοντας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Γιατί το Παγκράτιο είναι αυτό που θέλω να δω να επανέρχεται στο χώρο που αξίζει σαν άθλημα. Και όταν κάτι το αγαπάς τόσο πολύ, έρχεσαι κοντά του, το φέρνεις εκεί και η θέση σου μετά εξελίσσεται στο πώς θα το αναπτύξεις. Αυτός ο κύκλος είναι λίγο αέναος. Δηλαδή, ξεκίνησε από το κομμάτι του αθλητή στο κομμάτι του παράγοντα και έδεσε όμορφα το κομμάτι της οικογένειας. Πράγμα στο οποίο είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων πρώτα γιατί οι γονείς μου με βοηθήσαν στο πώς μεγάλωνα τα παιδιά μου. Όταν δεν μπορούσα εγώ να τα πάρω από το σχολείο γιατί έλειπα σε αγώνες, είμαι ευγνώμων γιατί η γυναίκα μου κατάφερνε όταν έφευγε από τη δουλειά της κουρασμένη να μην πάει στο σπίτι και ερχόταν να μου φέρει τα παιδιά στην παλέστρα για να τους δω να παίζουν μαζί μου και η κόρη μου και η δύο μου γη. Και εγώ μπορούσα να κάνω το ίδιο πηγαίνοντας στην πισίνα κάποιες μέρες. Και αν δεν ξεκινάς από αυτά, δεν μπορείς να είσαι δυνατός για να χτίσεις τα επόμενα. Η μεγαλύτερη μας δύναμη είναι η οικογένειά μας και η μεγαλύτερη εξέλιξή μας είναι το να βλέπουμε να εξελίσσονται όλα ομαλά γύρω μας. Και συνήθως να ξέρεις ένα πράγμα που δεν λέμε ποτέ. Δόξα του Θεού που έχουμε την υγεία μας και δημιουργούμε. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος αγώνας, τον οποίο δεν εκτιμούμε πάρα πολλές φορές. Εγώ αντίθετα έχω να λέω ότι ευτυχώς είμαι γερός και δυνατός και η οικογένειά μου είναι κοντά στα δικά μου όνειρα και εγώ κοντά στα δικά τους. Αλλά είναι όλα μέσα στον αθλητισμό. Το ένα φέρνει το άλλο, ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Το ένα φέρνει το άλλο. Τι είναι αυτό που ουσιαστικά διατηρεί τη φλόγα για να συνεχίσετε και πόσα τα χρόνια παρουσίασες στον χώρο? Με λες μεγάλο, χωρίς να πρέπει να μου το λες τα ίσια. Δεν εννοούσα αυτό. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι είναι αυτό που διατηρεί τη φλόγα. Η αγάπη. Όταν κάτι το αγαπάς και δεν το κάνεις απλά γιατί θέλει να γυμναστείς, γιατί ξεκίνησα γι' αυτό, μάλλον με ξεκίνησε ο μπαμπάς μου γι' αυτό, γιατί ήμουν χοντρούλης μικρός και έπρεπε να βρω και ταυτότητα στον χώρο και με πήγε γιατί ήμουν μοναχοπέδι. Και εξελίχθηκε σε πάθος, εξελίχθηκε σε βαθιά αγάπη. Καταλήγω λοιπόν τώρα στα 47 και 48 μου, στα 48 μου να μην κλέβουμε, ότι η αγάπη για το αγώνισμά μου είναι αυτή που με κρατάει στις επάλξεις. Η αγάπη να το βλέπω, να το ζω εγώ σαν αθλητής, η αγάπη που ένιωθα όταν παίζαν οι μαθητές μου, οι αθλητές μου, η αγάπη που το βλέπω στο εξωτερικό. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο πράγμα όταν είσαι στο Ιράν και λέει ο κεντρικός Ελλανοδίκης, άρξαστε, επειδή η ορολογία του αθλήματος είναι ελληνική. Και την ίδια ώρα, όταν έχεις πάει ένα ταξίδι στην Αυστραλία ή στην Αμερική, στο ανάλογο εθνικό πρωτάθλημα Παγκρατίου, ο Αυστραλός διαιτητής και ο Αμερικάνος διαιτητής στα ανάλογα πρωταθλήματα λέει το ίδιο πράγμα. Άρξαστε. Μία κλωτσιά και μία γροθιά, να ξέρεις, έχουν όλα τα μαχητικά αθλήματα. Και ένα παλαιστικό έχουν όλα τα μαχητικά αθλήματα. Η ορολογία που είναι ελληνική σε κομβικά σημεία και η παρουσία του αγωνίσματος είναι αυτή που είναι που κρατάει το όνειρο ότι θα επιστρέψουμε, ότι θα δώσουμε μια πολιτιστική κληρονομιά ακόμα μέσω του αθλητισμού πάλι, και αυτή είναι η φλόγα που έχω μέσα μου και με κρατάει να μάχομαι ακόμα για να επιβιώσω. Αυτό είναι που με βοηθάει πιο πολύ να είμαι μέσα στους χώρους ακόμα. Ποια η επόμενη μέρα με το άθλημα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Μεγάλος δρόμος. Η επόμενη μέρα. Ας πάμε στο πιο κοντινό. Η UVV έχει ετοιμάσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγκρατίου που θα διεξαρθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας το τέλος Ιουνίου φέτος. Ο στόχος λοιπόν είναι για τα παιδιά της Εθνικής Ομάδος και τον Ομοσπονδιακό Προπονητή να παρουσιαστούν έτοιμοι εκεί. Ο στόχος για μένα είναι να καταφέρω, λόγω και του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία, να έρθουν όσο πιο πολλές χώρες γίνονται, γιατί οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Δηλαδή, τώρα θα σας πω το πιο απλό. Το Παγκράτιο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ισχυρό ως αγώνισμα στο πρώην Σοβιετικό μπλοκ. Δηλαδή, οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καλλιεργούν Παγκράτιο πριν ακόμα από εμάς. Η Σοβιετική Ένωση είχε έδρα Παγκρατίου στην ανάλογη γυμναστική ακαδημία του Όμσκ και υπήρχε
Είναι σοβιετικό πρωτάθλημα Παγκρατίου. Όσο παράξενο και αν σου φαίνεται αυτό, πριν ακόμα στην Ελλάδα γίνει η αναβίωση και η ιδέα και η επανάκαμψη του αθλήματος. Και φυσικά υπήρχε στη δομή αυτή που λέμε της ολικής συγκρουσής και συμπλοκής. Το Παγκράτιο λοιπόν, η επόμενη μέρα για το αγώνισμα, για το άθλημα αν θες, είναι το πώς θα ξεπεράσουμε το σκόπελο της φετινής χρονιάς, δίνοντας τη δυνατότητα στους αθλητές, στις ισχυρές ομοσπονδίες που έχουμε, να συμμετέχουν στο πανευρωπαϊκό και του χρόνου στο παγκόσμιο. Γιατί είναι απίστευτο, Σταύρο, τα έξοδα τρέχουν παντού, ρεύματα, πετρέλα ή αυξήσεις. Και πού επηρεάζουν? Επηρεάζουν τον αθλητισμό. Γιατί είναι ένα αγώνισμα προς ανάπτυξη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι χώρες θα στηρίξουν τα Ολυμπιακά αθλήματα. Αυτά τα αθλήματα που θέλουμε να αναδειχθούμε για να πάμε σε αυτό το δρόμο αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Ακριβώς αυτό. Οπότε το κεντρικό όργανο, η κεντρική διοίκηση πρέπει να βρίσκει τους χώρους, τους χορηγούς για να υποστηρίξει τους αθλητές. Και ουβεβέ, ευτυχώς, παρόλο που είναι Ολυμπιακή Ομοσπονδία και ασχολείται πολύ να στηρίξει την ανάπτυξη της πάλης, έχει αγκαλιάσει και τα μη Ολυμπιακά αθλήματά της Καλλιόρατ και το Grappling και το Παγκράτιο, όπως και άλλα εθνικά αγωνίσματα, η Αλίνδυση, το Κουράς, αθλήματα ανάλογα παλαιστικά άλλων χωρών εθνικά, τα οποία προσπαθεί να τα υποστηρίξει τον κόσμο που αγωνίζεται σε αυτά. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος θα μπορέσει να επαναφέρει το Παγκράτιο ως μια προολυμπιακή αναγνώριση. Δεν σου κρύβω ότι στόχος όλων είναι τα World Games, αυτοί οι αγώνες που γίνονται όχι οι Ολυμπιακοί, που είναι μια σκάλα πιο κάτω από τους Ολυμπιακούς για τα μαχητικά αθλήματα, τα World Combat Games του 2023, στα οποία το Παγκράτιο μέσω του ΣΟΒΕΒΕ θα εκπροσωπηθεί και θα έχουν τη δυνατότητα Έλληνες αθλητές να συμμετέχουν μαζί με αθλητές που θα είναι του Ζουζίζου, του Καράτε, του Ταϊκβοντό, του Kickboxing, της Πυγμαχίας, της Πάλης Ελευθέρας και της Πάλης Ιερονομαϊκής ή και του Grappling. Αυτόματα λοιπόν βλέπεις ότι μέσα μαχητικά αθλήματα καταφέρουμε να επανενταχθούμε δυναμικά, αλλά σε δύσκολες εποχές, στείνοντας διοργανώσεις οι οποίες μέρα με την ημέρα, αγώνα με τον αγώνα, διοργάνωση με τη διοργάνωση, επαναφέρουν τα παιδιά στη δυνατότητα να έχουν αγωνιστική ετοιμότητα. Και έτσι προχωράμε. Σιγά σιγά, οπότε εκτός απρόπτου λογικά αναμένεται να ενταχθεί. Θα ενταχθεί. Σίγουρα θα συμμετέχουμε στα World Combat Games του 2023. Οπότε με το πανευρωπαϊκό του Ιουνίου και με το παγκόσμιο του Φεβρουαρίου του 2023, νομίζω ότι έχουμε κάνει τα σωστά βήματα έτσι ώστε η εκπροσώπηση το επόμενο καλοκαίρι στα World Games, στα World Combat Games, να είναι σωστή. Και το άθλημα να φανεί επιτέλους κανονικά στο κορυφαίο επίπεδο αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Καλύτερη διαφήμιση. Έτσι ακριβώς. Ποια η πορεία των Ελλήνων αθλητών στο εξωτερικό? Δύσκολες καταστάσεις. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, γιατί η ταυτότητα του Παγκρατίου είναι διεθνής πλέον. Το άθλημα ανήκει σε όλους. Έχει καταφέρει να μπει στην παγκοσμιοποίηση. Δεν είναι ένα αγώνισμα, π.χ. το Ταϊκβοντό τις πρώτες μέρες που ερχόταν παλιά τη δεκαετία του 80, οι Κορεάτες ήταν οι βασιλιάδες του αγωνίσματος. Γιατί οι κανονισμοί και όλα ήταν στα μέτρα τους. Το ίδιο και το καράτε, αν θες. Βέβαια, η εξέλιξη των αθλημάτων, η επιστημονική εξέλιξη των αθλημάτων, έκανε τους προπονητές της Γαλλίας, της Ελλάδος, της Ολλανδίας, της Αμερικής να έχουν ταχύτατη ανάπτυξη και να καταφέρουν να έχουν πολλά μετάλλια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αθλήματα που έχουν πορεία 40 χρόνων. Το Παγκράτιο με το καλημέρα που λέμε σαν αγώνισμα και με την ταυτότητα αυτή που έχει ως πατέρας των μεικτών μαχητικών αθλημάτων είναι ευρέως γνωστό και διαδεδομένο ήδη. Και το όνομά του, όπως σου έχω πει, είναι βαρύ. Οπότε οι αθλητές που έρχονται από παντού είναι ήδη γνώστες, κάνοντας πιο δύσκολο το δρόμο των Ελλήνων. Παρόλα αυτά, τα παιδιά με τις προσπάθειες που γίνονται στα σωματεία, με τους συλλόγους, με τις προσπάθειες, να ξέρεις, πάρα πολλές φορές των γονιών τους. Γιατί ένας γονιός θέλει πολύ να στηρίξει ένα παιδί που πάει σε ένα μικρό αγώνισμα μέσα σε παρένθεση από ένα μεγάλο Ολυμπιακό ή του ποδόσφαιρου που πάνε πιο πολύ και φαντάζονται το παιδί σου είναι το επόμενο Ρονάλντο. Και με τα έξοδα αυτά και με την προσπάθεια των παιδιών καταφέρουν πάντα να πλασάρονται μέσα στα μετάλλια και στις πρώτες θέσεις και να φέρουν την Ελλάδα πάντα μέσα στα μετάλλια και στις πρώτες θέσεις σε διεθνή πρωταθλήματα. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται πάντα. Γιατί στα παγκόσμια πρωταθλήματα καταφέρουν να βγάλουμε έναν-δύο πρωταθλητές μέσα στην τριάδα, πολλές φορές και το παγκόσμιο ή τρίτες θέσεις. Αλλά δεν είναι μόνο ότι καταφέρουμε όμως και συμμετέχουμε. Και φαίνεται παντού ότι η χώρα που έφτιαξε και επανασύστησε το αγώνισμα είναι εκεί δυναμική. Εκπροσωπείται και με το παραπάνω. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Αυτό. Πώς εκπροσωπείται η Λαμία σε όλο αυτό? Η Λαμία πώς εκπροσωπείται? Η Λαμία εκπροσωπείται με τα σωματεία
της πόλης που έχει, όπως το Λεωνίδα που είναι το κεντρικό σωματείο Λεωνίδας. Από εκεί ξεκίνησα σαν αθλητής και μετά σαν προπονητής και τώρα εκπροσωπείται με άλλους προπονητές. Η Φθιώτιδα εκπροσωπείται επίσης με σωματεία σε Άγιο Σεραφείμ, στη Λίδα, Ελάτια, τη Θωρέα, Πελασγία, Σπερχιάδα, Μακρακόμη. Εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενος γιατί είναι ένα δίκτυο παλιών μαθητών μου που ξεκίνησα μαζί όταν ήταν η πρώτη μου σχολή στη Λαμία και στον Άγιο Σεραφείμ που δούλευα ως προπονητής στο Μόλο από το 2000-2002. Και τα παιδιά εξελίχθηκαν σε πτυχιούχοι προπονητές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατά κύριο λόγο και όταν ήμουν εγώ διευθυντής εκείνης της σχολής. Άλλα παιδιά είναι γυμναστές, τελείωσαν γυμναστική ακαδημία, μαθητές μου, ακολούσαν τον δρόμο στη γυμναστική ακαδημία και τώρα είναι προπονητές σε σωματεία. Τα σωματεία αυτά είναι όλα μέλη του Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αυτά που λέμε πράσινα σωματεία, ενεργά σωματεία, και οι αθλητές τους συμμετέχουν συνέχεια στα πανελλήνια πρωταθλήματα και στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης. Έχουμε αθλητές από τη Λαμία που είναι στις εθνικές ομάδες, έχουν πάρει πρωταθλήματα Ελλάδος και εκπροσωπούν τη χώρα στο εξωτερικό. Και γενικά το άθλημα του Παγκρατίου, για να ξέρεις, ξεκίνησε με βάση τη Λαμία το 1995. Ο πρώτος γραμματέας της τότε Ελληνικής Ομοσπονδίας ήταν ο Θήμιος ο Χριστόπουλος και την αναβίωση του αθλήματος την είχε σαν ιδέα ο Λάζαρος ο Σαββίδης, που μαζί με τον Θήμιο τον Χριστόπουλο και τον Παναγιώτη του Κουτρούμπα και τον Πολυνίκη του Τριγάζη ήταν οι πρώτοι που επανέφεραν την ιδέα της αναβίωσης του αθλήματος το 1994-95. Πήρε σάρκα και οστά με πρώτο πρόεδρο τον Κώστα Τολιάσκα και τον Ευθύμιο τον Χριστόπουλο ως γραμματέα, και έχοντας τον Λάζαρο τον Σαββίδη να δίνει την τεχνική εκδοχή του αθλήματος ως τεχνικός σύμβουλος και από τους πρώτους προπονητές του Παγκρατίου. Η σύγχρονη κατάσταση έχει φέρει τη Λαμία να έχει το σωματείο του Λεωνίδα, αλλά και τα άλλα, το σωματείο που σου είπα, στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, και να καταφέρνει να αγωνίζεται σε όλα τα αγωνίσματα της Πάλης και παλιότερα και στην Ομοσπονδία του Παγκρατίου, που είχε και εκεί εκπροσώπηση. Μετά το άθλημα τώρα πλέον έχει άλλες μορφές, άλλες εκδοχές. Εμείς καλλιεργούμε και τις δύο. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι το πιο σημαντικό όμως είναι πιο ότι οι λαμιώτες αθλητές παίρνουν από αυτά τα αναγνωρισμένα αγωνίσματα της Πάλης μόρια για να μπουν στο πανεπιστήμιο, πετυχαίνουν την εισαγωγή τους μέσω μοριοδότησης και κυρίως μέσω διαβάσματος εννοείται, και ο αθλητισμός είναι ένα παραγωγικό κομμάτι και του Συλλόγου της Λαμίας αλλά και στη Φθιώτιδα. Και σύντομα έχουμε και το πανφθιωτικό πρωτάθλημα grappling που θα γίνει στη Λαμία στις 15 Μαΐου και θα είναι μετά την εποχή COVID από τις πρώτες αγωνιστικές ημερίδες που θα συμμετέχουν τα σωματεία της Φθιώτιδας. Αφήνουμε λίγο το Παγκράτιο και πάμε στο grappling. Σε τι κατάσταση το βρίσκουμε σήμερα ως άθλημα? Σε αυτή την εποχή που ζούμε, τα αθλήματα, τα παλαιστικά και τα παράγωγα αυτών έχουν ανάπτυξη. Ο κόσμος αισθάνεται ότι γνωρίζοντας να παλεύει, και όχι απαραίτητα την ελευθερία και την ρωμαϊκή, μιλάω για Brazilian Jiu-Jitsu, μιλάω για grappling, μιλάω για Geek και Anogi, αισθάνεται πιο ασφαλής, πιο σίγουρος, πιο δυνατός ίσως, και η αυτοπεποίθησή του αρχίζει να ανεβαίνει. Επίσης έχουν και ένα καλό τα παλαιστικά αθλήματα. Έχουν πιο δύσκολη μεν εκμάθηση γιατί είναι μάχη στο έδαφος, αλλά δεν έχουν τον πόνο που έχουν τα αθλήματα επαφής και σίγουρος. Δηλαδή τα χτυπήματα, οι κροφιές, τα λακτίσματα. Την άλλη μέρα πας για δουλειά και μπορεί να είναι σε λίγο χτυπημένος και αυτό δεν αρέσει επαγγελματικά σε πολλούς. Και μιλάω κυρίως για ανήλικες, έτσι, που κάνουν επαγγελματικά. Ενώ το παλαιστικό άθλημα σε βοηθάει να υδρώσεις, σου δίνει την επαφή με την παλέστρα και την άλλη μέρα πας για δουλειά και είναι δύσκολο να υπάρχει τριβή που υπάρχει στα αγωνίσματα. Οπότε το grappling είναι η πρόταση της UVV και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης για αυτή ως διέξοδο σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο συνδυάζει τη μάχη της ελευθέρας πάλης, αλλά δεν σταματάει μόνο με την πτώση, με την πλάτη στο έδαφος. Συνεχίζεις να παλεύεις και μετά. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση σύγκρουσης παλαιστικής και έχει όλα τα εχέγγυα εκείνα τα οποία οδηγούν ένα αγώνισμα στο να δείχνει μια πλήρη συμπλοκή παλαιστική. Εξελίσσεται δυναμικά. Η αποδοχή του σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πέρα από τα δεδομένα που περίμενε η UVV και κάθε ομοσπονδία ανάλογη εθνική. Γιατί ο κόσμος μέσα από το grappling αρχίζει να βλέπει μία διέξοδο όχι μόνο με σημεία, δηλαδή θα πάρω τη ρήψη και θα κουμπίσει πλάτη στο έδαφος, αλλά η μάχη να συνεχίζεται, γιατί αισθάνεσαι ότι μερικές φορές περνάω από το αγώνισμα και στην αυτοάμυνα, μέχρι να δημιουργηθώ στην υποταγή. Με κάποιες λοιπόν τροποποιήσεις, το grappling σε γεμίζει σε αυτό το κομμάτι.
Τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ στη δική σας σχολή, τι προτιμάνε να κάνουν? Είναι η δομή του συλλόγου τέτοια και η δομή του Λαμία Fight Lab που οδηγεί τα παιδιά από παιδική ηλικία και στους δύο χώρους. Δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν πρώτα να μαθαίνουν τις πτώσεις στο έδαφος, μαθαίνουν τα λακτίσματα και τις πυγμές, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνουν και τις παλαιστικές ρήψεις. Και μεγαλώνοντας αρχίζουν και μαθαίνουν τις λαβές των υποταγών, τη μάχη υποταγής. Οπότε θεωρούν κομμάτι τους φυσικό να αγωνίζονται σε όλες τις μορφές. Κάποιοι λοιπόν διαλέγουν το δρόμο του grappling, κάποιοι διαλέγουν το δρόμο του παγκρατίου, αλλά όλοι τους έχουν πλήρη εικόνα. Είναι ανάλογα τη δομή που θέλει ο προπονητής. Πλέον σαν προπονήτρια του συλλόγου είναι η Γεωργία Χατζηγεωργίου, μια και εγώ είμαι στην Παγκόσμια Επιτροπή, και ο συνδυασμός που έχει με τις οδηγίες της UVV νομίζω ότι βοηθάει τα παιδιά να διαλέξουν το χώρο ανάλογα με το πώς αισθάνονται μυϊκά. Δηλαδή, μπορεί να δεις πολλές φορές έναν αθλητή να μην είναι έτοιμος να αγωνιστεί με πυγμαχικά ή με λακτίσματα και βρίσκεται διέξοδο στο grappling. Αλλά και τα αντίθετα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, επικρατεί μια ισορροπία. Το καλό είναι να μπορείς να δεις στους αθλητές σου διέξοδο. Δηλαδή, δεν είναι όλοι ούτε πυγμάχοι, δεν είναι όλοι ούτε kickboxerάδες, δεν είναι όλοι ούτε μεμεάδες που λέμε ή παγκρατιαστές. Συνδυάζει τα πάντα. Έτσι ώστε σαν γυμναστής να μπορείς και να διαλέξεις το δρόμο που θα τους κατευθύνεις. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία τους αρέσει να παλεύουν περισσότερο, υπάρχουν παιδάκια τα οποία τους αρέσει να λακτίζουν και να έχουν επαφή περισσότερο. Υπάρχουν και άλλοι που το αντιμετωπίζουν όλα. Το θέμα είναι ότι εμείς καταφέρνουμε να τους δώσουμε κάθε διέξοδο. Και αυτό είναι καλό. Αθλητισμός σε παιδιά, εφήβους, αμαία και τρίτη ηλικία. Μιλήστε μας γι' αυτό. Τέσσερα ξεχωριστά κομμάτια, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά του καθένα και ο τρόπος προσέγγισης του κάθε προπονητή πρέπει να είναι κατ' ουσία ό,τι διδάσκει στην παιδαγωγική στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά έχουν άλλη προσέγγιση. Ο έφηβος και η νεάνιδα έχει άλλη προσέγγιση. Η τρίτη ηλικία έχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση και πρέπει να την κρατάς με στον αθλητισμό. Και τα αμαία είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη ξεχωριστή προσέγγιση, ειδική αγωγή και θέλει αντιμετώπιση από τον προπονητή αφού κάνει ο ίδιος στον εαυτό του, τον φέρει σε μια διαφορετική κατάσταση για να δει τα πράγματα αλλιώς. Τα παιδιά, παίρνοντας στην αρχή τα παιδιά της παιδικής και της προπαιδικής ηλικίας, δεν μαθαίνουν μέσα από τη σκληράδα που υπήρχε παλιά ότι θα μπορεί να σκληραγωγηθώ. Μαθαίνουν πλέον μέσα από παιχνίδια τα οποία εξομοιώνουν χωρίς να είναι κατ' ουσία το αγώνισμα έτσι όπως είναι, μέσα λοιπόν από παιδαγωγικούς τρόπους και μαθαίνουν τις κινήσεις να τις υιοθετούν παίζοντας. Τα παιδιά στην εφηβική ηλικία, αγόρια και κορίτσια, μπαίνουν πιο δυναμικά στο αγώνισμα γιατί πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν την αγωνιστική του πλευρά βέβαια, αλλά και να χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους για να έχουν την επόμενη μέρα στην καθημερινότητα και στο σχολείο. Αρχίζει να γίνεις πιο δυνατός έτσι, πιο πολύ όμως πνευματικά. Και αγαπάς πιο πολύ την παλέστρα γιατί σου δίνει αυτοπεποίθηση για να σταθείς στην καθημερινότητά σου. Η τρίτη ηλικία, να ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ σαν καθηγητές φυσικής αγωγής, γιατί δεν έχουμε την νοοτροπία στη χώρα μας του να μπω στην παλέστρα να παλέψω και να αθληθώ σε μαχητικό αγώνισμα. Ο κόσμος προτιμά να κολυμπά και προτιμά να τρέχει, το οποίο είναι καλό. Έχουμε την νοοτροπία, αν δεις, παρατηρήσεις έξω και την εποχή της καραντίνας, ο κόσμος ήθελε να βγαίνει και να τρέχει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αθλητική παιδεία. Αυτό που όμως προβληματίζει είναι ότι ο κόσμος αυτός που πάλευε δεν μπαίνει τόσο εύκολα να παλέψει. Εκεί λοιπόν ήρθε η UVV και άρχισε να δίνει μία διέξοδο γιατί τα προγράμματα, τα παλαισικά και οι κανονισμοί αγώνων έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να κάνουν πιο θελκτικό το κομμάτι παλεύω. Και είναι καθαρά θέμα προπονητή. Να ξέρεις ότι ο προπονητής είναι πολύ σημαντικό να έχει παιδαγωγική επάρκεια και είτε να είναι από πανεπιστήμιο γυμναστής, καθηγητής φυσικής αγωγής, είτε να είναι από κρατική σχολή προπονητών, έτσι ώστε να έχει διδαχτεί και να μην είναι μόνο εμπειρικός, να μπορεί να καταφέρει με τα νέα προγράμματα, γιατί άλλες ανάγκες έχει ένα παιδί, σίγουρα άλλες ανάγκες έχει ένας έφηβος και διαφορετική προσέγγιση πρέπει να έχεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγάλος και έρχεται, δηλαδή ο μυϊκός ιστός ενός 55-60 χρόνων ανθρώπου και πολλές φορές και 68-70, αλλά και η αντοχή στα κόκαλα δεν είναι η ίδια με ένα παιδί. Οπότε δεν μπορείς να δείξεις μία ρήψη ισχύως σε έναν κύριο μεγάλο ή μία κυρία που έρχεται να γεμαστεί. Υπάρχουν όμως άλλοι τρόποι προσέγγισης. Θεωρώ ότι βέβαια σε αυτά τα προγράμματα είναι καλά.
Και θεωρώ ότι με τα σεμινάρια που γίνονται συνέχεια και στο εξωτερικό και σιγά σιγά στην Ελλάδα μέσω Ελληνικής Ομοσπονδίας πάλι σαν αναβάθμιση των προπονητών, τα πράγματα για τους συλλόγους μας θα είναι σίγουρα καλύτερα. Βαγγέλη, τελικά τι είναι το Παγκράτιο για εσένα? Το Παγκράτιο για μένα είναι αγάπη, είναι ταυτότητα, είναι τρόπο ζωής, είναι αγωνιστική μου ταυτότητα, είναι η πορεία μου στα τόσα χρόνια και είναι κομμάτι από τα όνειρά μου στο να δημιουργήσω και να μπορώ να αισθάνομαι ότι προσφέρω και ότι καταφέρω να αφήσω το σημάδι μου στον αθλητισμό και αν θες ίσως και στον πολιτισμό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βγαίνει με πολύ αγάπη από μέσα μου και δημιουργία για να έχω κι εγώ ένα μικρό τρόπο συνεισφορά στον τόπο μου και γενικά αν θες στον παγκόσμιο αθλητισμό. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι πρωταθλητής σε ένα ήδη φτασμένο αγώνισμα όπως είναι το καράτε και το ταϊκβοντό. Είναι να ξέρεις για μένα, και είναι προσωπική θέση έτσι καθαρά, πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι στο εξωτερικό σε μια χώρα από τις 40 που έχω ταξιδέψει και να λένε ότι μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια ομοσπονδία Παγκρατίου. Και να είσαι εσύ αυτός που έκανε αυτό το κομμάτι, να σου δώσει τη δυνατότητα βέβαια η Παγκόσμια Ομοσπονδία πάλι για να μπει σε αυτό το κομμάτι και η αγάπη σου για το αγώνισμα, γιατί βλέπουν το κάνεις με πάθος. Στα 48 μου λοιπόν σου λέω ότι φτάνοντας εδώ σήμερα και μακάρι να αξιωθώ να συνεχίσω έτσι, θεωρώ ότι η δυνατότητα που είχα να χτίσω Ομοσπονδίες Παγκρατίου στις 4 υπήρους του κόσμου, από τη Βραζιλία μέχρι την Αυστραλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Ισραήλ, Ινδία, Ευρώπη παντού, μόνο Αφρική δεν έχω πάει σκέψω ακόμα για ένα τέτοιο, είναι αυτό που δείχνει ότι αυτό που κάνω πιστεύω το κάνω καλά και με πάθος. Δηλαδή είναι κομμάτι της ζωής μου. Και είναι αυτό που καταφέρνω ίσως να αφήσω στο αθλητικό κομμάτι, ότι δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Βάζουμε γάντια, παλεύουμε τέτοιο, αλλά δημιουργούμε. Και είναι, ξαναλέω αυτό που είπα και πριν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενος νιώθω τη μέρα που ακούω τον ξένο διαιτητή να μιλάει ελληνικά στην ορολογία αρχής του αγωνίσματος, όπως και τον ξένο αθλητή στο τελετουργικό χαιρετισμού με το έρωσο ή με το έρωστε. Αυτό είναι αυτό που αγάπησα στο Παγκράτιο και αυτό που με κάνει να θέλω να το υποστηρίξω ακόμα όπως μπορώ. Μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά. Έτσι ακριβώς. Μικρά πράγματα που σε κάνουν να είσαι χαρούμενος και να συνεχίσεις πιο δυνατά. Για να κλείσουμε, θα θέλαμε να δώσεις μια συμβουλή στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με τα βαρύα μαχητικά αθλήματα. Συμβουλή. Ακούγεται βαρύ να συμβουλεύεις. Εγώ θα πω ότι πρέπει να διασκεδάζουν τα παιδιά την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό και πρέπει να απολαμβάνουν κάθε ώρα μέσα στην παλέστρα, αν θες λόγω Παγκρατίου, αλλά γενικά στους αγωνιστικούς χώρους. Η συμβουλή, να ξέρεις, που θα ήθελα να δώσω, είναι προς τους γονείς. Να μην βλέπουν στα παιδιά τα όνειρα που δεν πραγματοποίησαν αυτοί. Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω παίξει μπάλα, δεν πρέπει να επιμένω στο παιδί μου να πάει στο χώρο του ποδοσφαίρου. Πρέπει να το αφήσω να δημιουργήσει από μόνο του και να περάσει καλά. Όπως και πρέπει να το υποστηρίξω αυτό το όνειρο του παιδιού. Αν καταφέρουμε λοιπόν να διασκεδάζουμε, μέσα παρένθεση, και να αγαπήσουμε, να ιδρώνουμε μέσα σε αγωνιστικούς χώρους, είναι σίγουρο ότι θα γλιτώσουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας από πολλές παράξενες καταστάσεις. Ο ιδρώτας και η ενασχόληση με τον αθλητισμό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια. Και αν χτίσουμε τις οικογένειές μας μέσα από την παιδεία και τον αθλητισμό και στο αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι νους υγιείς εν σώματι υγιές, αν καταφέρουμε να το προσαρμόσουμε στη σύγχρονη εποχή αυτό, τότε θα έχουμε βάλει τα καλύτερα εχέγγυα μαζί σαν παιδαγωγοί και κυρίως οι γονείς που χτίζουν για την επόμενη μέρα των παιδιών μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη. Ήταν τεράστια χαρά και τιμή για μένα και εύχομαι ότι καλύτερο στη συνέχεια. Πραγματικά, εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό που αγαπάω, για αυτό που έκανα σαν αθλητής από μικρό παιδί και μετέπειτα σαν προπονητής, αλλά και τώρα σαν μέλος της Παγκοσμίου Επιτροπής Παγκρατίου. Για μένα είναι χαρά κάθε φορά που μιλάω για το Παγκράτιο, πόσο δε σε ένα νέο δημοσιογράφο, ένα νέο παιδί της πόλης μας, που προσπαθεί να δείξει τη δουλειά μας και να ανεβάσει το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην πόλη. Εγώ σε ευχαριστώ λοιπόν που σήμερα είχα τη δυνατότητα να μιλήσω μέσα από σένα για το αγώνισμα που αγαπάω πολύ. Όσο για εσάς, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο και τα λέμε στην επόμενη συνέντευξη.